Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πρώτο σταθμό στο συνέδριο που θα ακυρώσετε την άρση εμπιστοσύνη και θα ανακηρύξετε υποψηφιότητες. Ω μάχη των μαχών ορίζει το συνέδριο ο Στέφανος Κασελάκης. Στον απόϊχο της ηχηρής παρέμβασης Τσίπρα και μπροστά σε περισσότερους από 1.000 υποστηρικτές του, στα νέα γραφεία που θα είναι το στρατηγείο της προεκλογικής του καμπάνιας, ο Στέφανος Κασελάκης έριξε καρφιά στον προκάτοχό του. Υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και μετά έχασε τον παλμό της κοινωνίας και ότι τώρα δεν πρέπει να γίνει συνιστός ασυμφερόντων. Ήταν σημαντικό αυτό το γραφείο ενός κόμματος που έπρεπε να βλέπει τις λαϊκές μεταβολές μεταξύ 19 και 23 και να μπορεί να πιάσει τον παλμό της κοινωνίας, όπως το έπιασε το 15. Αυτό το κόμμα λοιπόν το ανοίξαμε στον κόσμο. Και έκτοτε, όπως ξέρετε, αυτό το γραφείο έχει κλειδωθεί. Πάνω από την αυτονομία του κόμματός μας, για να μην γίνει μία συνιστόσα κεντροαριστερών δίθεν συμφερόντων, χωρίς τη βούληση της βάσης, είναι ζήτημα δημοκρατίας για την ιστορία της αριστεράς. Όλα αυτά φυσικά δεν τα κάνει επειδή δήθεν μάχεται για την αριστερά, αλλά γιατί έχει έτοιμο το γιοταχή κόμμα του με πολυτελή γραφεία και ιστοσελίδα, η οποία είναι παραπλανητική με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ και ανταγωνιστική του. Δεν με ενδιαφέρει ένας ΣΥΡΙΖΑ που αυτόν θέλει να φτιάξει δυστυχώς ο Στέφανος Κασελάκης, του 5% που θα ασχολείται με τα δικαιώματα. Δεν με ενδιαφέρει ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα είναι παρακολούθημα μιας πιθανής κεντροαριστερής σε εισαγωγικά ή ελεγχόμενης από το σύστημα συγκυβέρνησης. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητων λήγει απόψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έκλεισε πάντως το μάτι στο Στέφανο Κασελάκη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μόλις πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι για όλα όμως κάτι που γνωρίζαμε είναι αρμόδιο το συνέδριο. Ωστόσο, μέλη της Επιτροπής καταγγέλουν πως το όργανο δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία. Ο ίδιος ο κ. Κασελάκης δηλώνει πως θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν λειτουργεί δημοκρατικά, αφήνοντας έτσι ανοιχτό παράθυρο για ξεχωριστή πορεία. Όσο υπάρχει δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνω τα πάντα για να μην ρεστοποιηθεί αυτό το κόμμα. Ετοιμάζει ένα άλλο κόμμα. Μέχρι όμως το άλλο κόμμα θέλει να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ.